Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς αυτή την ώρα από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Να είστε πάντα καλά. Βέβαια, εμείς αρχίσαμε το πρωί, 2 ώρες ραδιόφωνο, 8 με 10. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά στο πρώτο πρόγραμμα, στους 97,2. Και τώρα τηλεοπτικά στο πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και όπου το σήμα του δορυφόρου ΡΙΞΑΤ φτάνει στα 4 σημεία του ορίζοντα. Και να είστε πάντοτε καλά. Καλό πρωί, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, όποια και αν είναι η ώρα όπου εσείς μας βλέπετε, να είστε πάντοτε καλά. Μας τιμά η παρουσία σας, καθώς και σε όλους εσάς που μας βλέπετε σε ολόκληρο το νησί. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για δεκαετίες. Και βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων στους Κανταδόρους Γιωργαλέτου. Στο στούντιο μαζί μας η οικογένεια, ο κύριος Λόλος Γιωργαλέτος. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, Λούκα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ το ίδιο. Και ευχαριστώ που κάνατε το ταξίδι από τη Λεμεσό. Γνωρίζω ότι οι πρόβες βρίσκονται σε εξέλιξη, με αφορμή και την αυριανή εκδήλωση, στην οποία θα αναφερθούμε. Αλλά να είστε πάντοτε καλά. Είναι σημαντικά αυτά που θα δούμε, αλλά και αυτά που θα ακούσουμε από εσάς σήμερα. Να είσαι καλά, Λούκα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δίπλα ακριβώς ο Γιώργος Γιωργαλέτος, ο οποίος έχει και το όνομα του παππού. Γιώργο. Ναι, Λούκα μου. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Κουρασμένοι και οι τέσσερις, αλλά εδώ θα ξεκουραστούμε σήμερα και θα περάσουμε καλά. Δίπλα ακριβώς ο άλλος αδερφός, ο Μαρτίνος. Μαρτίνο, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λούκα. Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και να είσαι πάντα καλά. Είναι το τρέξιμο αρκετό, είμαι σίγουρος αυτές τις μέρες. Πολλές πρόβες. Mm. Πολλές πρόβες, αλλά θα τα πούμε με τη σειρά. Και βέβαια δίπλα ο θείος. Περικλή μου, καλώς τον. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Τι θυμάσαι από μένα? Πολλά. Τσογιάς. Η ιστορία σας και η πορεία σας είναι δεδομένη. Και όσοι συνεργάστηκαν μαζί σας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι κάνετε αυτό το οποίο κάνετε με πάρα πολύ αγάπη και κέφι. Έχετε και μια προϊστορία και μια πορεία. Έχετε και ανθρώπους που είναι δίπλα σας και βοηθούν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν είστε μόνοι σας. Αλλά αυτά θα μας τα πείτε όλα από την αρχή. Λόλο. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ο Δήμος Λεμεσού και βέβαια όλοι όσοι βρίσκονται δίπλα σας, τιμούν αυτά τα 80χρονα, τα οποία έχουν να κάνουν και με την οικογένεια, αλλά έχουν να κάνουν, αν θέλεις, και με τις παλιές παραδοσιακές καντάδες, διότι δεν είναι μόνο τα καρναβάλια. Γιωργαλέτη θα πει μια ολόκληρη πορεία σε αυτά τα 80 χρόνια. Και 80 χρόνια δεν είναι λίγα, έτσι δεν είναι. Αυτό λέει πολλά στο να κρατήσει διαχρονικά μία ομάδα κανταδόρων και μέχρι σήμερα να κάνει αυτό που κάνει με πάρα πολύ κέφι και αγάπη και να έχει και απήχηση στο κοινό. Μεγάλες θυσίες, μεγάλη προσπάθεια. Τα 87 χρόνια πραγματικά είναι ένας γολγοθάς όταν τα σκεφτεί κανένας πόσα περάσαμε. Ναι. Δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν εύκολα. Είχαν μεγάλες στιγμές ευτυχίας, αλλά υπήρχε και πολλής προβληματισμός για πολλά χρόνια, γιατί η φθορά είναι φθορά. Ναι, σίγουρα. Φθορά με την καλή έννοια του λόγου. Γιατί ο κόσμος βλέπει και ξανακούει και ξανακούει κάθε χρόνο. Υπάρχουν και τα είδη της μουσικής παλάσου. Σωστά. Και εμείς μείναμε προσκολλημένοι στην Καντάδα. Ναι. Κάποια στιγμή. Πιστή. Ναι. Κάποια στιγμή αυτά ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κόσμου, επί του πατέρα μου και τα πρώτα χρόνια εμάς. Μετά φυσιολογικά μπήκαν άλλα είδη μουσικής μέσα. Φθάρηκε η Καντάδα, ναι. Εμείς την κρατήσαμε και ήρθε η μόδα και μας ξαναβρίσκει πάλι. Mm, έτσι είναι. Και είναι αλήθεια. Μόδες και γερνάμε. Σε μια εξαιρετική εκδήλωση αύριο, 8 του μήνα, στο θέατρο Ριάλτο, στις 8.30, όπου αυτά τα 80χρονα των Κανταδόρων Γιωργαλέτου θα τιμηθούν με το δέοντα τρόπο. Θα είναι όλοι εκεί, είμαι σίγουρος. Γιατί η Λεμεσός, σίγουρα, αρχικά, και μετά ολόκληρη η Κύπρος, είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή την πορεία των 80 χρόνων Γιωργαλέτου. Έτσι δεν είναι? Λόλο. Όπως τα λες. Κοιτάξτε, η Λεμεσός ουσιαστικά ζει αυτή το είδος της Καντάδας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, περισσότερο της απόκριος. Μάλιστα. Τον καιρό του πατέρα μου, η Καντάδα ήταν κάθε βράδυ έξω από τα παράθυρα. Mm. Εμάς ο πατέρας μας έκανε καθάριση της μάνας μας. Και μας ξυπνούσε η μάνα μας να ακούσουμε τις Καντάδες που έκανε ο πατέρας. Και αφού αναφέρεσαι εκεί, Γιώργο, Μαρτίνο και Περικλή μου, πάμε στο πρώτο βίντεο, θα έρθω μετά σε εσάς. Όπου ο παππούς Γιώργαλέτος τραγουδάει αλλά και μιλάει. Παρακαλώ, αν έχει την ελευθερία.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση της Λαγής Καλλιτεχνικής Χοροδίας Γιωργαλέτου, το συγκρότημα μας μετά από πρόσκληση του Δήμου Ρόδου πήγαινε στη Ρόδο για δύο καλλιτεχνικές μουσικές βραδιές. Στις κυπριακές αυτές μουσικοχορευτικές βραδιές, όπως χαρακτηριστικά έχουν ονομαστεί, λαμβάνουν μέρος η Λαϊκή Καλλιτεχνική Χοροδία Γιωργαλέτου, το Τρίο Γιωργαλέτου, σε κυπριακά, παραδοσιακά και άλλα τραγούδια από τον αγώνα της Κύπρου, το χορευτικό προσφυγικό συγκρότημα Μίκη Σακαλή, η Αδούλωτη, και ο Κύπριος σατυρικός ποιητής Άνθος Ροδίνης, ο οποίος θα απαγγείλει ποίηματά του από την κυπριακή και διεθνή πολιτική επικαιρότητα. Και θα προλογίσει επίσης τις παραστάσεις. Τα έσοδα των παραστάσεων αυτών θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο Ταμείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Ήταν τα ους του πρώτη μέρα που σκέφτηκα να πάω πέρα, να δω λιμάνια κι αλλούς τόπους, να βρω και γιο καρά. Μπαίνουν οι ναύτες κι αρχινούν χωρών, τράβουν κουκιά πρίμος καλός καιρός, και γιο με μάτια κλάμοντα θωρώ την Κύπρο μου πως χαιρετώ. Έγιο με μάτια κλάμοντα θωρώ την Κύπρο μου πως χαιρετώ. Πάλε τα ους του πρώτη μέρα που κλείσε χρόνος που μου πέρα, στράφηκα πίσω στο χωριό μου. Και βέβαια ήταν λάθος δικό μου. Είναι ο κύριος Λόλος Γιωργαλέτος, το 1978, ετών. Ετών, πότε, τώρα. Όχι, εσύ, ετών, 1978, είναι να μου γυρεύεις τώρα, να μην μου πεις την ηλικία σου. Όχι, υπολόγισα ότι πρέπει να ήμουν γύρω στα 35 μου, 30. Τόσο ακριβώς ήσουνα. Και ήταν από νέος και ωραίος, όχι το τι είναι σήμερα, νεότερος. Εκείνη την εποχή, ήταν από την εξόρμησή σας στην όμορφη Ρόδο όταν θα πηγαίνατε. Ναι. Και ο τραγούδι είναι γραμμένο αυτό που ακούσαμε το 65. Μάλιστα, και είναι από τον ψηφιακό Ηρωδότο που ήρθε πρόσφατα, ακόμη δεν προλάβαμε να δείξουμε, το δείχνουμε για πρώτη φορά. Σου το είχα πει και στο τηλέφωνο. Πραγματικά χαίρομαι που είδα αυτό το πράγμα, γιατί το είχα ξεχάσει εντελώς, ναι, ότι υπήρχε αυτή η συνέντευξη τότε. Υπάρχουν αρκετά από εσάς στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Γιώργο, τον θυμάσαι σε αυτή την ηλικία τον πατέρα σου? Ναι, αρκετά. Ναι, αρκετά. Τι είναι ως παιδικές αναμνήσεις τα πρώτα πράγματα που θυμάσαι, αλήθεια? Εντάξει, το πιο εντυπωσιακό ήταν το άρμα της χοροδίας. Α, το θυμάσαι πάντα. Ναι. Για 3-4-5 χρονών ήταν πολύ εντυπωσιακό, ναι, το άρμα της χοροδίας. Και πολύ εντυπωσιακό το να ανεβαίνουμε στο άρμα της χοροδίας και να τραγουδούμε μαζί, ναι, τους. Ναι. Και σε μια τέτοια ηλικία όπου τα πράγματα φαινόντουσαν και ενθουσιώδη. Ναι, ναι. Άρα είχατε και το προνόμιο που δεν είχαν άλλα παιδιά. Ναι, μπορεί να το πεις. Ήταν προνόμιο. Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι. Έτσι δεν είναι? Πόσο βοήθησε τον Γιώργο αυτό όλο το πράγμα, πέραν από την κληρονομιά την οποία έχεις? Αρκετά, αρκετά, Λουκά μου. Παρόλο που έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Κρατάς όμως στις όμορφες στιγμές, είμαι σίγουρος. Ναι, φυσικά. Και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σωστοί ακόλουθοι γίνεται. Ναι, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μαρτίνο, εσένα, ποιες είναι οι πρώτες θύμησες, αλήθεια? Οι πρώτες θύμησες ήταν και εμένα, από την αλήθεια, το άρμα. Το άρμα. Ναι, γιατί ήταν εντυπωσιακό ως, ναι, μωρά που ήμασταν και τότε. Και τόσοι άνθρωποι πάνω σε αυτό το άρμα να τραγουδάνε. Ναι. Και όπως είπες πριν, ήταν σαν να είχαμε μέσο να μπούμε στο άρμα, ναι, εμείς. Βέβαια. Όλοι οι άλλοι το έβλεπαν από το δρόμο που στέκονταν αριστερά και δεξιά, ήσασταν, ναι, στο κέντρο. Ξεκινήσαμε από τον μπαλκονάκι, φυσικά, πίσω του άρματος. Σιγά σιγά μπήκαμε μεγαλώνοντας μέσα στο άρμα. Και αντιλαμβάνουμε ότι οι αναμνήσεις, όπως είπε και ο Γιώργος, μπορεί να είναι και ευχάριστες και δυσάρεστες, ανάλογα βέβαια. Αλλά είναι και μια ολόκληρη κληρονομιά, δεν είναι, Μαρτίνο? Τεράστια. Όχι μόνο από τον πατέρα μου και το θείο μου, αλλά με όλους, ναι, τους συντελεστές της χοροδίας όλα αυτά τα χρόνια, που εγώ μεγάλωσα με ανθρώπους που κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή, ναι,
τεράστιες φωνές. Σωστά. Είναι τεράστιο. Σχολείο. Τεράστια εμπειρία, ναι, να τραγουδάς δίπλα από αυτούς τους ανθρώπους. Ένα σχολείο ολόκληρο. Ναι. Δεν είναι. Περικλή, τι θυμάσαι από τον πατέρα, Γιώργα Λέτο, τον παππού? Θυμάμαι πολλά πράγματα που ήταν δύσκολα να ζεις χοροδία και μαντωνιάδα. Ήταν σε κουρία, μαζεύκονταν, έκαναν πρόβα. Μάλιστα. Και βέβαια ήσασταν ακριβώς στην ίδια θέση που ήταν ο Γιώργος και ο Μαρτίνος, όταν πια εσείς ήσασταν φτασμένοι, καντατόροι. Ναι. Και έβλεπαν και μάθαιναν. Το ίδιο και εσείς οι δύο, αντιλαμβάνομαι, ως παιδιά. Με τον αείμνηστο Γιώργο, Γιώργα Λέτο. Επαναλαμβάνουμε ότι αύριο στο θέατρο Ριάλτο, στις 8 του μήνα, στις 8.30 το βράδυ, αυτή η εξαιρετική εκδήλωση για να τιμηθούν οι καντατόροι Γιώργα Λέτου και τα 80χρονα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Δήμο Λεμεσού, όπου τιμούνται τα 80χρονα της μουσικής αυτής οικογένειας και όπου στην εκδήλωση θα συμμετέχουν βέβαια οι καντατόροι Γιώργα Λέτου με όλους τους σολιστούς και μια μεγάλη ορχήστρα. Τώρα να θυμηθούμε τον παππού να τραγουδάει. Και να επανέλθουμε, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη στο κοντρόλ. Έχεις κάτι μαγικό που με τρελαίνει, μα δεν βρίσκω λόγια για να σου το πω. Είσαι βαθιά μες στην καρδιά μου ριζωμένη. Λέμε σώσ' μου, σ' αγαπώ. Συμφωνήσαν οι θεοί του κόσμου όλοι να σε πλάσουνε στις Κύπρου το νησί κι ωραία από άλλη κατεπόλη. Το καμάρι του νησιού μ' αναζεζεί. Λέμε σώσ' μου, είσαι εσύ μου αναδική μ' αγάπη φως μου. Λέμε σώσ' μου, μ' άλλη πόλη δε σ' αλλάζει όλου του κόσμου. Σαν τη νύχτα σιγωγένει το φεγγάρι κι άλλη πόλη έχει τέτοια καθάρι. Λέμε σώσ' μου, λέμε σώσ' μου. Είσαι σιγωνανική μ' αγάπη φως μου. Εγώ θα έλεγα και ένα μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν υπάρχουν πια μαζί μας, γιατί είναι η φυσική εξέλιξη. Αλλά είναι παρακαταθήκη, δεν είναι, Περικλή? Έτσι είναι. Γιώργο, τι, βλέποντας αυτό το βίντεο, τι, σε είδαμε εκεί σε μικρότερη ηλικία. Καταρχάς, πρέπει να μας πεις ποιον άφησες και σου άσπισες τα μαλλιά. Το χρόνο. Το χρόνο. Αναμνήσεις, λοιπόν, ευχαριστείς. Ναι, ναι, Λουκά μου. Όπως και. Αξίζει να πω ότι εμείς μεγαλώσαμε μέσα στη χοροδία. Μα ναι. Οι οργαλέτες δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι στη χοροδία. Ναι. Και κάποιοι από αυτούς είναι πιο συγγενείς μας από τους συγγενείς μας. Ναι, σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι ήταν οικογένεια. Ήταν οικογένεια. Μαρτίνο, είναι και μια ιστορία όμως των Γιωργαλέτων, η οποία είναι εκεί. Υπάρχει πια. Είναι δεδομένη. Έχει δοκιμαστεί στον χρόνο, έχει παραμείνει και έχει αντέξει. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Άντεξε. Άντεξε. Είμαστε το 10 τώρα που είμαστε 53 χρόνια μαζί. Α, ακόμη. 10 άτομα. Που είμαστε στη χοροδία μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Όπως είπε και ο πατέρας μου πριν, πέρασε από συμπληγάδες η Κανθάδα. Ναι. Μέχρι να έρθουμε στο σήμερα. Δηλαδή, πέρασαν καιροί που ήταν πολύ ντεμοντέ η Κανθάδα. Αυτό είναι. Ναι. Και πάλι επανήλθε όμως. Επανήλθε. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν ποτέ ντεμοντέ με εκείνη την έννοια του όρου. Ίσως να προστίθεντο άλλα ακούσματα μουσικά. Αυτό και είναι. Να το άφηναν λίγο εκεί γιατί θεωρούσαν ότι είναι εκεί και είναι δεδομένο. Ήταν όμως σταθερή αξία και παρέμεινε. Πάντα. Γι' αυτό και άντεξε στον χρόνο. Πάμε, παρακαλώ, έχει την καλοσύνη, να δούμε ένα ρεπορτάζ για την ιστορία των Γιωργαλέτων από την εκπομπή Φίλη και την καλή συνάδελφο Μελίνα Καραγεωργίου, η οποία έχει έτσι μια συνοπτική άποψη για το τι ακριβώς μιλάμε σήμερα.
Η παρουσία των Κανταδόρων Γιοργαλέτου στη μεγαλύτερη γιορτή της Λεμεσού ξεκινά πολύ πιο πριν από αυτές τις εικόνες. Η οικογένεια των Γιοργαλέτων είναι μέρος της σύγχρονης ιστορίας της πόλης και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το καρναβάλι. Το ξεκίνημα έκανε ο Γιώργος Γιοργαλέτος με την παρέα του στις αρχές της δεκαετίας του 40. Η παρέα γύριζε τις γειτονιές, τέρνοντας καντάδες με μαντολίνα, κιθάρες και χαβάγες κάτω από τις βεράντες των κοριτσιών. Το καρναβάλι της Λεμεσού άρχισε από το τέλος του 19ου αιώνα σαν γιορτή της πόλης και την ευθύνη της διοργάνωσης είχε αναλάβει από το 1898 το λεγόμενο Κομιτάτο. Ο Δήμος ανέλαβε τα ηνία δεκαετίες αργότερα. Ο Γιώργος Γιοργαλέτος έμαθε μαντολίνα από τον Ευάγγελο Λούβρη στα δύσκολα χρόνια πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1947, ντυμένοι Σπανιόλοι, ο Γιοργαλέτος με την παρέα του κάνουν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους ως καντάδοροι, παρελάβοντας πεζοί στο Λεμεσιανό Καρναβάλι. Στη συνέχεια, οι πεζοπόροι ανέβηκαν σε άρματα και τα 12-13 άτομα έφτασαν τα 30 με 35. Από την πρώτη επίσημη εμφάνιση μέχρι σήμερα, οι Κανταδόροι Γιοργαλέτου συνέχισαν ακατάπαυστα να δίνουν το παρόν τους στο Λεμεσιανό Καρναβάλι, αποτελώντας απαραίτητο συστατικό στοιχείο του. Το 1962 ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκαν στο άρμα και οι μικροί τότε Γιοργαλέτοι, ο Λόλος και ο Περικλής, παίρνοντας σε σκυτάλι από τον πατέρα που αποχώρησε. Τα εγγόνια του ιδρυτή της χοροδίας δεν μπορούσαν παρά να ακολουθήσουν τα χνάρια. Ο Γιώργος και ο Μαρτίνος, μεγαλώνοντας το μουσικό περιβάλλον, ενίσχυσαν αργότερα με την παρουσία τους στην χοροδία, ακολουθώντας παράλληλα μουσικές σπουδές. Εκτός από τα καρναβάλια, η χοροδία Γιοργαλέτου συμμετείχε και σε άλλες γιορτές της πόλης, όπως τα ανθεστήρια και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Εμφανίστηκε ακόμη με ευρύτερο ρεπερτόριο ως λαϊκή καλλιτεχνική χοροδία Γιοργαλέτου σε εκπομπές της ημικρατικής τηλεόρασης που γίνονταν σε μηνιαία βάση στη δεκαετία του 70. Παράλληλα, το τρίο Γιοργαλέτου περιόδευσε στο εξωτερικό. Για τα σημερινά καρναβάλια, ο ιδρυτής της χοροδίας Γιοργαλέτου έχει να πει ότι είναι πλούσια, αλλά λιγότερο αυθόρμητα. Όμως, κάθε εποχή προσθέτει είναι διαφορετική. Αναμφισβήτητα πάντως, ανήκουν στη Λεμεσό. Και ο κύριος Γιώργος θυμάται καλά ένα χορό που είχε γίνει κάποτε στη Λευκοσία, επί Δημαρχίας Δέρβη, όταν η καλύτερη ομάδα μεταμφιεσμένων που έκανε τη διαφορά και βραβεύτηκε, αποδείχτηκε ότι προερχόταν τελικά από τη Λεμεσό. Είναι η αγάπη για το καλό παρείστικο τραγούδι, αλλά είναι και η Λεμεσός, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ως μια κοινωνική και πολιτισμική κοινότητα που άφησε να εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα 80 χρόνια και το κράτησε σταθερά. Λόλο. Κοίτα να δεις, η Λεμεσός ταυτίστηκε ουσιαστικά με την Κανθάδα από το... Εγώ το οριοθετώ. Ναι. Από το 47, όταν με εισήγησε τον πατέρα μου στο Κομιτάτο της Λεμεσού, οι Κανταδόροι μπήκαν στο καρναβάλι της Λεμεσού. Το καρναβάλι της Λεμεσού άρχισαν από το 1896. Αλλά ήταν σκορπισμένοι. Αυτοί γυρνούσαν στους δρόμους διάφοροι, 3-4 άτομα και τραγουδούσαν. Ναι. Το 47 ο πατέρα μου εισηγήθηκε ο δάσκαλος του Ευάγγελος ο Λούβρης, γιατί από ένα λαδίτη μεγάλο δάσκαλο, ο πατέρας μου έμαθε να παίζει μαντολίνο, κιθάρα, χαβάλια και το έμαθε με νότες, μελετούσε παρτιτούρα ο πατέρας μου. Και αυτός ουσιαστικά το μίησε. Στους υπόλοιπους. Ο Λούβρης, ο Μακαρίτης, το μίησε. Αυτός είχε γράψει και το τραγούδι «Εδώ Λεμεσός». Εδώ είναι μεγάλο τραγούδι. Τώρα λοιπόν, η Λεμεσός ταυτίστηκε με την Κανθάδα ουσιαστικά, επίσημα πλέον, από το 47. Μάλιστα. Και το 47 ήταν η πρώτη χρονιά που είπαν οι Κανταδόροι Γιοργαλέτου το δόλε με σώσει. Και να... το γλεντήσετε όλοι οι παιδιά. Και να ακούσουμε για τον ίδιο τον παππού Γιοργαλέτο, το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, στο επόμενο απόσπασμα που ακολουθεί, από τον ιδρυτή και παππού πατέρα Γιώργο Γιοργαλέτο. Είναι ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Φίλοι» με την αγαπημένη Μαρίνα Μαλένη. Για ακούστε το με προσοχή. Η πρώτη φορά που πήγατε να κάνετε καντάδα. Πώς ξεκίνησε, πώς σας μπήκε αυτή η ιδέα, πώς το σκεφτήκατε, δεν ήταν κάτι που γινόταν. Τίποτε, ήταν αυθόρμητο. Είναι νέοι και ήταν καιρό, δεν είχε τούτα που υπάρχουν σήμερα. Εκεί βγαίναμε έξω, βγήκαμε ένα βράδυ έξω, κάβαμε κατάδες, άρεσε μας, βγαίναμε. Και ο καθένας είχε την δική του. Το δικό του ενδιαφέρον. Ναι, και έτσι είναι. Αυτό αγαπητοί, ήταν η κορούλα. Ναι, πάντοτε. Λοιπόν, και αρχίσαμε και τραγουδούσαμε κάθε βράδυ σχεδόν. Κάθε βράδυ είναι
Πώς το εισέπραξε η Λεμεσός αυτό το πράγμα, πώς αντιδρούσαν οι γειτονιές? Ήταν αυτές οι σκηνές που κάποτε περιγράφουν για τους Κανταδόρους, ότι τρώγαν νερά, ότι αντιδρούσε ο κόσμος, γινόντουσαν αυτά τα πράγματα? Εμάς συνέβαινε. Δεν φάτε νερό. Όχι. Μάλλον εμείς είχαμε και άδεια από την αστυνομία, από το δικαστήριο, να τραγουδούμε. Αυτό γιατί? Ναι. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε, διότι επίαμε σε μια κλινική, κάτω από μια κλινική και τραγουδούσαμε και καταγγείλαν μας η αστυνομία. Μας συμβούλευσε ο δικηγόρος. Μέχρι τις κλινικές επιέννα. Ναι, φαντάζομαι. Υπήρχε ενδιαφέρον. Για νοσοκόμες. Είχε ενδιαφέρον αντιβιώτικο. Λοιπόν, ο δικηγόρος μας συμβούλευσε παραμονή της δίκης να πάμε στον δικαστή που θα μας εδίκαζε. Εμείς εμάθαμε ποιος ήταν, ο Μαυρομπάτης, ο οποίος ήταν και ο χιουμορίστας. Να πάτε να του κάνετε καντάδα, σας συμβούλεψε, ναι, ο δικηγόρος. Ναι. Μπράβο, η παραμονή. Και όταν σας ακούσει, επειδή επερνούσε, που ήταν ο δικηγόρος κάθε βράδυ, το γραφείο του ήταν κοντά, και κάθε του κι άκουε μας. Και ήξερε τι αποδίδαμε και τι έκανα. Λοιπόν, και δεν θα χρειαστώ εγώ, λέει. Απλώς θα είμαι κι εγώ ένας θεατής αύριο, λέει. Αλλά ξέρω και το αποτέλεσμα. Θα σας δώσει και άδεια να τραγουδάτε. Ούτω και έγινε, να πούμε. Μάλιστα. Και κανονικά και με τον νόμο. Ναι, είχαμε και κάποιον, έτσι εδώ ωραία μια παραδρομή. Ναι, ναι. Είχαμε κάποιον φώτον Ηρακλό, ο οποίος ήταν μαύρος, τέλεια. Και εμείς έσπρωχναμε τον λίγο, έτσι, για μένα. Μόνο που ήταν blackout. Ναι. Την άλλη ημέρα στο δικαστήριο, μπαίναμε ένας ένας μέσα, ήρθε η σειρά του μαύρου φώτος Ηρακλή. Παιδί μου, λέει, φώτος εσύ, η σκότος είσαι. Φώτος, κύριε δικαστή. Λοιπόν, αλλά ξεκινήσαμε, άρχισε με τον εισαγγελέα και αντί να λέει το κατηγορητήριο για μας, συζητούσε ο δικαστής με τον εισαγγελέα. Δεν ακούσες τα παιδιά, λέει του. Και αυτό, κύριε Παπουτέ, ήταν κάποιος παπουτέ που το παιδουλά. Λοιπόν, και έτσι να πάτε στο καλό, λέει, και να τραγουδάτε το βράδυ, λέει, έτσι όπως θα τραγουδήσετε και χθες το βράδυ, λέει, κοντά μου. Μάλιστα. Και έτσι είχαμε άδεια από το δικαστήριο. Μαρτίνο, θα έλεγες ότι η Κανταδόρη Γεωργαλέτου είναι και ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ατομικής αλλά και συλλογικής μνήμης της Λεμεσού και όχι μόνο, ίσως. Είναι, εύχομαι να είναι. Μετά από τόσα χρόνια, τόσες δουλειές, τόσες πρόβες, τόσες ώρες. Ναι. Είναι μια προσφορά. Και είναι τεράστια προσφορά. Και είναι πάνω σε μια αγάπη τοποθετημένη αυτή η προσφορά. Ναι. Πάνω απ' όλα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Περικλή, πώς ο πατέρας έκανε καντάδα στη μητέρα, αφού έτσι αλλιώς πια την είχε καταφέρει και την μαντρεύτηκε και έκανε και παιδιά? Αφού τους άρεσε. Τους άρεσε να τραγουδούν. Α, είδες. Και εμείς επαλέψαμε πολλά όμως. Σαν το τρίο μας που ξεκινήσαμε με τη χοροδία, όλοι μας μαθητές, εδώ κάναμε μεγάλους αγώνες για να φτάσουμε μέχρι σήμερα. Ναι. Δυσκολίες, έκαναν πολλά. Αλλά δεν τα έβαζε κάτω ο παππούς. Εντάξει. Και ίσως αυτή η δυναμικότητά του και η αποφασιστικότητά του να έχει μεταφερθεί και στους υπόλοιπους. Και στη γενιά τη δικιά σας και στη γενιά των παιδιών σας. Κρατήσαμε. Μάλιστα. Για να δούμε τον ίδιο τον παππού να περιγράφει το πότε και πώς έκανε αυτές τις καντάδες στην μητέρα σας, Λόλο και Περικλή, παρακαλώ. Ξέρεις, ο παπάς μου έκανε καντάδες της μάνας μου, της μακαρισμένης μάνας μου, που μας έφυγε έτσι ξαφνικά. Τις έκανε καντάδες όταν είμαστε ήδη εμείς γεννημένοι. Δηλαδή δεν ήταν τον καιρό που πήγαινε να τη ρίξει. Να την καλάρει. Να την καλάρει που λέμε. Ναι, τις έκαναν καντάδες και όταν είμαστε και οι τρεις γεννημένοι και αδελφοί μου. Καλά, Περικλή, είναι δύσκολο να σε ρωτήσω τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι ή πώς ήταν η εισαγωγή σου, ας πούμε. Γεννηθήκατε μέσα σε ένα σπίτι όπου υπήρχε αυτό το στοιχείο έντονο, αλλά θυμάσαι πώς αποφάσισες ότι μπαίνεις κι εσύ επίσημα, δίνεσαι ψυχήτε και σώματι? Καλό. Μπαίνα η μικρή πράγμα, είμαστε μικρή, μπαίναμε στα άρμα του μπαμπά μας, για μπαμπάλια. Με στα πόδια τους καθόμαστε έρχοντας που τραγουδούσα. Σιγά σιγά και εμείς διακρύψαμε, όταν γίνανε 12 χρονών, πήραμε τις στολές από τα αρμάρια που είχε ο μάδος μας.
τις φορούσαμε και κάναμε κατάδες στους δρόμους, μόνοι μας. Ξεχωριστά. Ξεχωριστά πάντα. Καλά, τι γνώσατε, να πάει να κάνεις καντάδα τώρα, τις μαζί με τον παπά σου. Ναι, μόνοι μας. Μικροί. Αλλά κάμναμε κατάδες κι εμείς. Κάμναμε κι εμείς κατάδες. Είμαστε ίσως η τελευταία γενιά της κατάδας. Διότι εμείς πραγματικά κάμναμε κατάδες, Μαρίνα. Και όταν λέμε κατάδες, βγαίναμε για να πάμε στις κοπέλες μας. Και τις βρίσκουμε μέχρι σήμερα και θυμούνται που σε κάμναμε κατάδες. Αυτό είναι υπέροχο. Την άλλη ημέρα, όταν περνούσα από τον δρόμο, ναι, η μια της άλλης, ξέρεις, οι γειτονιές ήταν, τα σπίτια ήταν διαφορετικά. Άγγιζες, μπορώ να σου πω, το ένα σπίτι στο άλλο. Άκουσες ψεύτες κατάδες, αφού περνούσα από τον δρόμο. Αυτή ήταν η Λεμεσός, εξού και διατηρήθηκε η πόλη του Γλεντιού, της Καντάδας, και της, όχι της παρανομίας, όπως θέλω να παρουσιάσουμε τη Λεμεσό. Εμείς είμαστε πρωταγωνιστές στο να παρουσιάσουμε τα καλά της Λεμεσού, γιατί η Λεμεσός πραγματικά έχει καλά, έχει πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες, έβγαλε εξαιρετικούς ανθρώπους. Γιώργο, ποιες είναι οι θύμισες με τον παππού Γιώργο, Γιώργαλέτο? Πάρα πολλές. Μπορούμε να μιλούμε για ώρες. Mm. Τι είναι αυτό που θυμάσαι όταν τον φέρεις στο μυαλό σου? Το πρώτο, το πιο έντονο ίσως. Ότι δεν ήταν παππούς μου, ήταν φίλος μου πρώτα. Α, μάλιστα. Πού σου πω, ένας από τους πιο στενούς. Σημαντικό αυτό που λες. Ναι. Ένα μικρό παιδί της ηλικίας αυτής να έχει φίλο του τον παππού του. Μέχρι την τελευταία μέρα που ζούσε. Έτσι. Απλά ήταν τόσο πρωτοποριακό μυαλό που μπορούσε να συνεννοηθείς μαζί του όσα χρόνια μικρότερος κι αν ήσουν. Ήταν πάντα μπροστά από την εποχή του. Φτάνει να το ήθελε. Φτάνει να το ήθελε ο ίδιος. Μάλιστα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Λολό, έφυγες το 68 για ηχογράφηση στην Αθήνα. Βρήκα ένα απόσπασμα εφημερίδας, να στο διαβάσω. Yeah. Έκανοντας προεργασία. Είναι από την εφημερίδα Τελευταία Ώρα, 14 Ιουνίου του 1969. Και λέει, ο κύριος Λόλος Γιωργαλέτος αναχώρησε εις Αθήνας για να ηχογραφήσει μερικά από τα τραγούδια του σε δίσκους. Συνάμα, ο κύριος Λόλος θα τραγουδά σε γνωστή μπουάτ της Πλάκας. Ως γνωστόν, ο Λόλος εμφανίστηκε και πέρυσι στην μπουάτ της Πλάκας στο Χρυσό Κλειδί. Στο Λόλο Γιωργαλέτο ευχόμεθα κάθε επιτυχία, γιατί πραγματικά αξίζει να επιτύχει. Ευχαριστώ πολύ. Το βρήκες αυτό, δεν το έχω αυτό το σημείο. Και παρά το γεγονός ότι έφυγες, είχες έννοια και τα καρναβάλια, είχες επαφή, διατήρησες όλη αυτή την πορεία. Ας σου πω, είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας, όσο και φαίνεται παράξενο. Ναι. Εμείς εδώ χάσαμε ανθρώπους δικούς μας και εκεί που λέγαμε ότι δεν θα ξανατραγουδήσουμε, ναι, η αγάπη για την πόλη, η αγάπη για αυτό το είδος της μουσικής, γιατί πάντοτε είναι μνημόσυνα που κάνουμε, τραγουδώντας στο νήμα της ζωής μου, μια καντάτα μεγάλη που τη μάθα από τον πατέρα μας, και κάποια τραγούδια τα οποία έχουν αυτό το ύφος το θλιμμένο, το χοροδιακό, το καντατόρικο. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πέρασαν πολύ βαθιά στην καρδιά μας μέσα. Δεν μπορούσα τα καρναβάλια, τις αποκρίσεις, να μην είμαι στη Λεμεσό, και πάντοτε, έστω και αν ήμουν στην Αθήνα, κανόνιζα όλες μου τις δουλειές να τελειώσω για να έρθω πίσω το καρναβάλι. Μάλιστα, για να είσαι πιστός στο ραντεβού σου. Και τότε με τα τραγούδια αυτά, είχα πάει το 69, αλλά το 70 κατάφερα να κάνω τον πρώτο μου δίσκο με τη Σούλη Σαμπάχ, που μου τραγούδισε δικά μου τραγούδια. Και βέβαια, και όχι μόνο, και γνωστά υπέροχα τραγούδια μέχρι και σήμερα, πέραν από τις δικές σου μεγάλες επιτυχίες. Είχες την ευλογία να συνεργαστείς με ανθρώπους σημαντικούς. Τραγούδισα με τον Αλυσμόνη, τον Νίκο Χουλιαρά, στο Χρυσό Κλειδί της Πλάκας, με τον Ζωγράφο, με ονόματα μεγάλα της εποχής εκείνης. Ναι. Φοβερές αναμνήσεις και εντυπώσεις από ανθρώπους, μεγάλους καλλιτέχνες. Από αυτούς που άφησαν τη σφραγίδα τους ανεξίτηλα και σαν συνθέτες και σαν τραγουδιστές. Και νομίζω ότι σε βοήθησαν και σένα παράλληλα. Σίγουρα και ως καλλιτέχνη. Πάρα πολύ. Το κουρίο του παππού στη Λεμεσό έγραφε και κουρίο και είδη καρναβαλιού. Καρναβαλίστικα είδη, παρελήφθησαν μεγάλες ποσότητες καρναβαλίστικων ειδών και πολλούνται χονδρικός και λιανικός στο κατάστημα του κυρίου Γιώργου Γιωργαλέτου, οδός Αθηνών, νούμερο 40. Βιοποριστική αυτή ήταν η δουλειά του που έκανε, γιατί οι καρθάδες δεν απέφεραν τίποτε. Μάλιστα. Και κάθε φορά η μάνα μου του φώναζε,
άστες καντάδες και τραγούδια αυτά όλα. Κοίταξε την οικογένεια σου. Χρειαζόμαστε εισόδημα, ε. Ναι. Mm. Και λέει ο πατέρας μου, να τελειώσουν λέει, τα καρναβάλια, να τελειώσουν οι πρόβες και μετά. Μάλιστα. Και η μάνα μου φώναζε πάλι. Γιατί ήταν ταυτισμένος και η δουλειά του αυτή που έκανε με αυτό το είδος τα πράγματα που πουλούσε, ήταν μια συνέχεια των καρναβαλίστικων του πεπιθήσεων. Σαφέστατα ήταν. Και ήταν της αγάπης του για το καρναβάλι. Ήταν η αφορμή, αν θέλεις. Ναι, σωστό. Ναι. Ο Μαρτίνος γιατί χαμογελάει. Θυμάστε την μαμά, τη γιαγιά που φώναζε. Θυμούμε τη γιαγιά, ναι, αλλά τώρα σκεφτείτε ότι ίσως βρήκε τρόπον τότε ο παππούς. Ναι. Να φέρνει και κάποιον εισόδημα μέσω του καρναβαγιού. Ναι, και να δικαιολογεί και τις κατάρες. Τα έξτρα του καρναβαγιού για να πηγαίνει στις κατάρες. Σωστά. Είναι αυτό που λέγει ο Γιώργος. Άμα ήθελε. Γιώργο. Έτσι. Λοιπόν, ένα απόσπασμα που ακολουθεί είναι από την εκπομπή Έξω Καρδιά. Και είναι άνθρωποι σημαντικοί οι οποίοι μιλάνε για εσάς. Γιατί δεν γράψετε μόνο τραγούδια για την αγάπη, για την καντάδα. Γράψετε και τραγούδια για τη ζυβανία και όχι μόνο για το κρασί. Έτσι δεν είναι. Είναι επέκταση η ζυβανία. Που έχει το κέφι, το κρασί, γράψαμε το δίσκο «Τα Ζυβανάδικα». Βέβαια. Γι' αυτά θα αναφερθούν και στο βίντεο. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Στην Κύπρο έχουμε δοξάσει το κρασί, σε πολλές περιπτώσεις, αλλά τη Ζυβανία όχι. Γι' αυτό έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καταφέρουμε και η Λευκωσία να έχει κάτι που τον τόπο, ένα φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Ζυβανίας. Και το καταφέραμε. Και τα δύο φεστιβάλ της Ζυβανίας που είχαμε με τους Γιωργαλέτσου στη Λευκωσία και στην Αθήνα και στην Αυστραλία, δεν ξέρω αν πήγα στην Αυστραλία, και στην Αυστραλία άφησαν μια άλλη εποχή. Με νεμισανή Ζυβανία, έτσι. Είπαμε η Λεμεσός έχει καρναβάλια, έχει γιορτή του κρασιού, η Λάρνακα έχει τον κατακλυσμό, η Πάφος έχει αρτιστήρια. Ένα είχε κάτι Λευκωσία και βρήκαμε τη Ζυβανία. Και πράγματι γράψατε και εκεί τη δική σας ιστορία. Και θέλω δημόσια να σας ευχαριστήσω και τα τραγούδια τα οποία ο αγαπητός Λόλος έχει γράψει μετά και έχει τραγουδήσει σε CD, και κυκλοφορήσει σε CD άρχισαν από αυτόν το φεστιβάλ της Ζυβανίας. Ο κύριος Μιχαλάκης Δαμπέλας ήταν αυτός ο οποίος μας έδωσε, καταρχήν μας αγκάλιασε την ιδέα αυτή και με το φίλο του Στέλιο το Πετρίδη είχαμε μια συνάντηση στο Δημαρχείο και κάναμε τρεις φορές το συμπόσιο Ζυβανίας και ήταν κατάμεστες οι αίθουσες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μιχαλάκη Ζαμπέλα, ο οποίος ουσιαστικά μου έδωσε την ευκαιρία να γράψω αυτά τα τραγούδια, γιατί με θάρρυνε ότι πρέπει να συνεχίσουμε και πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη σκέψη που κάναμε ναι. Σε καιρούς δύσκολους. Πράγματι. Αλλά πρέπει να προσθέσω και κάτι. Μετά από το φεστιβάλ της Ζυβανίας, παρατηρώ πως ο κόσμος άρχισε και πίνει τη Ζυβανία. Τραγουδούσαμε πολλά χρόνια μαζί και στο πέραμα και στην ταβέρνα. Και στη γιορτή του κρασιού και σε πολλά άλλα μέρη για πάρα πολλά χρόνια. Από τον καιρό που, ήταν, που ζούσε ο πατέρας τους. Μια φορά ναι, τραγουδούσανε στο πέραμα και ήταν ο πατέρας σου πάνω στο σέντε πάνω. Και άκουσε και κατέβηκε κάτω σιγά σιγά και ήρθε πάνω στη σκηνή και λέει μου, γιέ μου, πού ήσουν κρυμμένος τόσο καιρό. Και μείναμε και τραγουδούσαμε εδώ στο πρωί περίπου. Πάντα βγάζαμε σε κύριο Ράντι, ναι. Γιατί ήταν... πραγματικά ήταν πάντοτε καλοφωνάρης και επιλεκτός τα τραγούδια που λέει. Μια από τις ωραιότερες συναυλίες που έχω παρακολουθήσει ήταν μια μυσταγωγία πραγματικά, αγαπητέ Λόλο, στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού. Υπό την αιγίδα του κύριου είχα την τιμή, την μεγάλη τιμή να το θέσω υπό την αιγίδα μου ως υπουργός Συγγενειών και Έργων. Είχε συζητήσει τότε, αγαπητέ Λόλο, ήταν ο Γιώργος ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, αν θυμάσαι καλά, και κάποια άλλα παιδιά κι εσείς, είχε ζητήσει να τραγουδήσετε στην αυλή του Μεσαιωνικού Κάστρου της Λεμεσού, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία των τραγουδιών σας, του σημερινού πολιτισμού με την διαχρονικότητα του πολιτισμού. Γιατί ασφαλώς ο Γαλέτης δεν είναι μόνο πέραμα, δεν είναι καρναβάλια, είναι και κάτι άλλο πολύ πιο βαθύ. Και νομίζω οφείλουμε όλοι. Κυρίως οι Λεμεσανοί αλλά και όλοι οι Κύπροι, αλλά κυρίως οι Λεμεσανοί να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Γιωργαλέτσους γιατί διαμόρφωσαν μέσα από τη μουσική τους μαζί με πολλούς άλλους Λεμεσανούς ασφαλώς αυτόν που είναι σήμερα η Λεμεσός, αυτόν που είναι σήμερα η Λεμεσανοί, αυτόν που είναι σήμερα ο χαρακτήρας των Λεμεσανών, ένας χαρακτήρας με αισιοδοξία
και με πίστη προς το μέλλον. Νομίζω αυτή είναι η μεγάλη συμβολή της μουσικής των Γιωργαλέτρων και των πολλών άλλων ομάδων παρόμοιους με τους Γιωργαλέτρους. Αλλά κυρίως όμως των φίλων Γιωργαλέτρων. Και πέραν κοινό που με ικανοποιεί, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι το Μήλον έπεσε κάτω από τη Μιλιά, Γιώργος, Μαρτίνος και νομίζω είστε περήφανοι και σαν παπά και σαν θείος για το. Αλλά πάντα κλείνω να πω ότι ξεχνούμε πάντα τον τρίτο μέλος της οικογένειας, την αδελφή σας, που πολύ λίγοι την αναφέρουν στις εκδηλώσεις. Εγώ επειδή είναι αγαπημένη μου φίλη και η γειτόνισσα εκεί δίπλα στη δουλειά μου, νομίζω ότι οφείλουμε να της πούμε ένα χαίρετε της φίλης μας της Άντρης, η οποία ξέρετε πόσο και σας αγαπά και είναι δίπλα πάντα στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν τιμούνται και κορυφώνονται αύριο στο Θέατρο Ριάλτο στις 8 του μήνα, στις 8.30 το βράδυ, στην εκδήλωση Καντατόρη Γιωργαλέτου 80 χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας και το Δήμο Λεμεσού, όπου τιμούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θερμές ευχαριστίες στην καλή συνάδελφο Ελένη Λοϊζίου στο αρχείο για τη βοήθεια, αλλά και την καλή συνάδελφο Μαρία Αγγελίδου για αυτά τα αποσπάσματα τα οποία σας δείχνουμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Περικλή, υπήρχαν οι πρίμοι, οι σεκόντι, οι βαρύτονοι, οι μπάσι, οι σολίστ. Υπήρχαν και οι μουσικοί βέβαια και αυτοί που έκαναν και τις ενορχιστρώσεις. Δεν ήταν λοιπόν μία η ιδιότητα, ήταν πολλές οι ιδιότητες και πολλή δουλειά που έπρεπε να γίνει. Αλίμον. Πάρα πολλές. Μάλιστα. Λόλο, υπήρχαν άνθρωποι και υπάρχουν άνθρωποι που λένε την ιστορία των Καντατόρων Γιωργαλέτου. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν την αλήθεια. Ναι. Πώς έγινε αυτή η πόλη, πώς ταυτίστηκε η πόλη με το τραγούδι, ειδικά με την Καντάδα. Γιατί η Λεμεσός δεν είχε τίποτε άλλο να αναδείξει την εποχή εκείνη. Τα σταφύλια της, τα εργοστάσια της, τον πολιτισμό της, που κι αυτός ήταν συνδεδεμένος πάλι με τις επιθεωρίες, τις παλιές που έγραφαν. Ο αλυσμόνητος γόγος Μιχαλής, ο Μουτσοχήτος, που έγραψε το Λεμεσό μου, είσαι εσύ η μοναδική μου αγάπη φως μου. Κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που ήταν και αδελφοί και φίλοι του πατέρα μου, ήταν μια γενιά η οποία έδινε το στίγμα που θα ακολουθούσε η πόλη τότε. Έτσι. Και επειδή δεν θέλω να είμαι αγνώμων, εγώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλα τα παιδιά των Καντατόρων Γιωργαλέτου, γιατί για να υπάρχουμε, υπάρχουν αυτοί. Μάλιστα. Να δούμε μερικούς από αυτούς. Ναι, να τους δούμε, τους αξίζει. Μάλιστα. Ένα απόσπασμα λοιπόν από την εκπομπή «Η ζωή μου μια καντάδα» από την καλή συνάδελφο τη Μαρία την Αγγελίδου. Να ακούσουμε λίγο από την ιστορία όλης της πορείας από Βέρους Λεμεσανούς, της καντάδας Γιωργαλέτων, που προσέφεραν πάρα πολλά. Είναι ο Γιώργος Μαυρογέννης, είναι ο Τότης Μανταλιός, είναι ο Γρηγόρης Εφεσόπουλος, είναι ο Ανδρέας Μουστάκης. Ο Γιωργαλέτος ήταν ένας από τους ολίγους στυλοβάτες αυτού που ονομάζουμε καρναβάλι της Λεμεσού. Δίχως τον Γιωργαλέτο, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε το καρναβάλι, ή αν υπήρχε, δεν θα υπήρχε όπως το γνωρίζουμε σήμερα με το τραγούδι που είναι η ψυχή καθ' αυτό του καρναβαλιού. Και ήμουν και ο εισηγητής να μπουν οι κατάδες στον καρναβάλο. Αξίζει κόπο να πούμε ότι ο Γιώργος Γιωργαλέτος αυτοδίδακτος μουσικός. Κιθαρίστας και μαντολινίστας, κουρέας του επάγγελμα. Ο πατέρας του Λεωνίδας και η μητέρα του Παρασκευού εργάζονταν στα Περβόλια ως Γεωργής στο Ζακάκιν, όπου και γεννήθη ο Γιωργαλέτος στις 10 του Γενάρη του 1920. Ήταν ένας άνθρωπος που έχασε τους γονείς του από τα πρώτα του χρόνια, 4 χρονών, έχασε τη μητέρα του και τον πατέρα του και αναγκάστηκε να μπει γρήγορα στη ζωή. Κάτι που τον έκαμε να ανδρωθεί περισσότερο και να λάβει και περισσότερες πρωτοβουλίες. Ο Ευάγγελος ο Λούβρης, ο οποίος έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την Λεμεσό γενικά, και η οποία Λεμεσός τον ετοίμησε δίνοντας και ένα δρόμο στην περιοχή της Λεμεσού, ίδρυσε μια μαντολινάτα από μαθητές τότε, οι οποίοι ενδιαφέρονταν. Ο πατέρας μου, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, είχε ενδιαφερθεί τότε και μπήκε στην ομάδα του Λούβρη. Και μάλιστα, όπως φαίνεται και από ό,τι έλεγε ο Λούβρης, τον εξεχώρισε ότι είχε καλό αυτή και είχε καλή παινιά στο μαντολίνο. Εγώ ήρθα το 1933 εδώ πέρα στην Κύπρο και μια μέρα σαν περπατούσα έξω από το μαγαζί του, ακούω χαβάλια. Λέω να πω μέσα να δω. Βλέπω τον συγχωρεμένο τον Γιωργαλέτο
Κάτσαμε εκεί πέρα, πιάσαμε τη δουλειά να κάνουμε μια ομάδα καρναβαλίστικη. Έκαναμε την πρώτη εδώ στη Λεμεσός, εδώ στη Λεμεσός. Για μένα ο Γιώργος, ο κουμπάρος ο Γιώργος, όπως συνηθίζαμε να το λέμε, είχε δύο αγάπες μεγάλες. Την οικογένεια του και τη μουσική. Ο Λούβρης βοήθησε πολλά τον Γιώργο στη δημιουργία της χοροδιάς, η οποία έφτασε μέχρι 13 χρόνια ανελιμπώς από το 47 μέχρι το 60, από ό,τι έχω τις πληροφορίες μου, επέρνα και το πρώτο βραβείο του Καρταβόρου. Οι πρόβες γινόντουσαν στο μαγαζί του, γιατί ο πατέρας μου ήταν περισσότερο μουσικός παρά μαγαζάτορας τα χρόνια εκείνα. Φαίνεται ότι ο Λούβρης ανελιπώς ήταν στις πρόβες και όταν το 47 στην πρώτη εκδήλωση επίσημη των Καντατόρων που έγινε η πρώτη παρέλαση ουσιαστικά των Καντατόρων επίσημη από το Δήμο Λεμεσού, ρωτήθηκαν οι Καντατόροι, ρωτούνταν οι διάφορες ομάδες την ονομασία τους και όταν έφτασε η ώρα να ανακοινώσουν την ομάδα του πατέρα μου, η οποία τότε είχαν αναμεταξύ τους κουβεντιάσει ότι θα ονομάσουν τα Σπανιόλοι, ο Λούβρης πετάχτηκε στη μέση και λέει, όχι λέει, είναι Καντατόροι Γιοργαλέτου. Και αυτό ήταν το βάφτισμα της χοροδίας. Και εκείνο που εγώ θέλω να επισημάνω το εξής, ότι συνέδεσε και έδωσε τον χαρακτήρα του Λεμεσανού καρναβαλιού, διότι υπάρχουν καρναβάλια, ξέρουμε, Βενετία, Ρίο, Πάτρα κτλ. Υπάρχει εδώ στη Λεμεσόν, κάρι το ξεχωριστό, το ιδιάζω που οφείλεται και το λέω αυτόν εγώ, όπου όποτε τύχει, οφείλεται στο Γιώργο που συνέδεσε την κατάδα, αυτήν την ωραία μουσική, η οποία ήρθε από την ίσως από την Ζάκηθρο, από την Κέρκυρα, από τα εκείνα τα μέρη, και αφομοιώθηκε την έκαμε χτήμα του Γιώργο σε αυτόν το πράγμα. Και εμπόλιασε τον Λεμεσανό καρναβάλι, όχι μόνο με τη μάσκα και με τον πελό μας και με το άρμα απλώς. Εξεγνήσε το άρμα και θυμώ ακριβώς συνδέω τη δική μου ας πούμε, καριέρα στο καρναβάλι, μόλις έλεγε το γυμνασίο, με το Γιωβαρλέτο ότι έφτιανε το τραγούδι πλέον στον δρόμο, όχι μόνο το Σάββατο που γίνονταν οι πεζοί, αλλά έφτιανε και πάνε στο άρμα και τραγουδούσαν σε όλη την παράσταση, άκουγε ο κόσμος. Ο πατέρας μου εμβολίασε το καρναβάλι με τραγούδια τα οποία μιλούσαν για τη Λεμεσόν. Και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν και συνεργασίες με αξιόλογους συνθέτες, με αξιόλογους μουσικούς. Υπήρξαν και επισκέψεις όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Πολλές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η επαφή με τον κόσμο. Και δει ο δορυφόρος τώρα που φτάνει στα 4 σημεία του ορίζοντα, που είναι ένα σημαντικό, αν θέλεις, όπλο, με την καλή έννοια του όρου, για τους ανθρώπους που είναι μακριά και θεωρούν την Κύπρο ή την Ελλάδα την ξεχωριστή τους πατρίδα. Λόλο. Σίγουρα. Σίγουρα τώρα η τηλεόραση, επειδή φτάνει παντού, όταν πάμε στις διάφορες χώρες που πάμε, με παραξενεύει ότι ενώ πέρασαν χρόνια μας ξέρουν. Ναι. Να του γνωρίζουν και στα πρόσωπα. Είναι σήμα καθοδεθέν. Η τηλεόραση μεταβαίνει. Είναι ένα μέσο δυνατό. Δυνατό μέσο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα το ΡΙΚ, γιατί εμείς είμαστε παιδιά του ΡΙΚ. Τραγούδι από το 1965 και είμαστε το πιο παλιό ζωή συγκρότημα που υπάρχουμε ακόμη. Για αυτό και υπάρχει και τόσο αρχαιακό υλικό. Το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Γιώργο και Μαρτίνο, τι θα δούμε αύριο, τι θα ακούσουμε μάλλον αύριο καλύτερα. Όντως αναδρομή στα 80 χρόνια. Ένα μεγάλο πρόγραμμα με πολλές καντάδες εννοείται. Ναι, βέβαια. Πολλά τραγούδια που εξυμνούν την πόλη μας. Επισκηνής τα υπόλοιπα. Ναι, και μια πάρα πολύ καλή παρέα, εγώ θα έλεγα. Και πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή. Αυτό είναι σίγουρο. Μαρτίνο. Θα είναι ένα πέρασμα και της δισκογραφίας της χοροδίας αύριο. Μάλιστα. Στην παράσταση, με το συντήτου εδώ Λεμεσός, τα κυπριακά. Ερωτικά κυπριακά. Τα ερωτικά κυπριακά και τα ζιβανάδικα. Μάλιστα. Και να αναφέρουμε και τον σταθμό του 1983, όπου ταξιδέψατε στην Αθήνα. Εκεί ηχογραφήσατε και το δίσκο, εδώ Λεμεσός, εδώ Λεμεσός. Έτσι. Παρόντος του πατέρα μου.
του πατέρα σου, αλλά και του ζούσε. Μεγάλου συνθέτη του και μαέστρου Μίμη Πλέσσα. Ο οποίος Πλέσσας, αν διαβάσει το σημείωμα του μέσα, μάλιστα, απολογείται στην πόλη της Λεμεσού, ο μεγάλος Πλέσσας, γιατί δεν ήξερα αυτό τον πλούτον όλο που έχει Λεμεσός, λέει. Μάλιστα. Τραγούδια που μιλούν για την πόλη αυτή, που την εξυμνούν, είναι και στις φωτογραφίες ο Πλέσσας μαζί με τον πατέρα μου. Μάλιστα. Ο πατέρα μου εκείνη τη μέρα ήταν συνέχεια με τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του, γιατί άκουγε τα τραγούδια που αυτός ουσιαστικά τα, ναι, τα προώθησε και τα έφερε μέχρι αυτή τη στιγμή. Τα περισσότερα που τραγουδούν είναι παλιά τραγούδια του πατέρα μου. Μάλιστα. Τώρα κάνω κάποια εγώ καινούργια τραγούδια. Ο κύριος Πλέσσας εδώ. Τα παλιά τραγούδια ήταν όλα του πατέρα μου. Μάλιστα. Και αυτό το μαντολίνο που έχεις εδώ ποιο είναι? Αυτό το μαντολίνο είναι το μαντολίνο του πατέρα μου, το δεύτερο δυστυχώς. Γιατί το πρώτο το είχα πάρει στην Αμόχωστο, ναι, στον φίλο μου τον Χρήστο τον Μάρκο, τον οργανωποιό. Ναι. Και έμεινε μέσα στην Αμόχωστο και χάθηκε. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής εισβολής. Χάθηκε μέσα. Α, μάλιστα. Και αυτό είναι του Ευαγγελίδη. Μάλιστα. Χρονολογείται δηλαδή. Χρονολογείται. Γράφει μέσα το 1949. Μάλιστα. Το άλλο ήταν το 1939. Το παλιό. 10 χρόνια πιο πριν. Ναι. Το οποίο είναι αυτό που κρατούσε και έπαιζε, και είναι αυτό που τον βλέπουμε να παίζει και στα διάφορα βιβλία. Ναι, 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 αυτό που έπαιζε ο πατέρας μου πάντοτε, ή το ένα μαντολίνο είχε το άλλο. Το άλλο το χάσαμε, μας έμεινε αυτό, το προσέχω. Κληρονομιά. Την κιθάρα του την παραδώσαμε πριν 6 μήνες, αφού τη φτιάξαμε, την παραδώσαμε στο αρχείο Πόλεως και κοσμεί μια από τις βιτρίνες του, γιατί είναι μεγάλη ιστορία της Λεμεσού. Πήραμε και εκτός από τα CD μας και ό,τι άλλο μπορούσαμε να δώσουμε από πλευράς οργάνων, και έχουμε σκοπό να δώσουμε και αυτό το μαντολίνο στην παράδοση του χρόνου. Μάλιστα. Γιατί δεν μας ανήκει, ανήκει στην πόλη μας. Άτε, πάμε να τραγουδήσουμε λίγες καντάδες στο βίντεο που ακολουθεί. Πάμε. Παρακαλώ, αν έχει νιλοσύνη, για να περάσουμε σε αυτό το υπέροχο, αν θέλετε, ύφος, το οποίο θα δείτε αύριο στις 8.30, Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Ριάλτο. Έχεις κάτι μαγικό που με τρελαίνει, μα δεν βρίσκω λόγια για να σου το πω. Είσαι βαθιά μες στην καρδιά μου ριζωμένη, Λεμεσός μου, Λεμεσός μου, σ' αγαπώ. Συμφωνήσαν οι θεοί του κόσμου όλοι να σε πλάσουνε στη σκηνή. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ κι από σένα χαρώ. Από άρθη πράτη καγκαλιά.
χιονισμένη τη τρένη. Μα σαν την είδα χιονισμένη τη τρένη. Τι κάνεις μίλησα. Σαν τα άρθια από την κερφάλι και την ευθύνησα. Της τύναξα τα άρθια από την κερφάλι και την ευθύνησα. Και βέβαια ο δρόμος είναι τυχαίος που είναι αυτή η κινηματογράφηση τότε και οι καντάδες. Ποιος θα μας πει, Ρόλο. Το παράθυρο που έδειχνε τώρα την αμυγδαλιά, την αξιάστημη αμυγδαλιά, ναι, είναι το παράθυρο που άνοιγε η μάνα μας για να μας φωνάξει παιδάκια, ελάτε αι τον πατέρα σας που μας τραγουδά απόψε. Και κάνει καντάδες. Ενώ έτσι η γειτονιά όλοι σηκωνόταν στο πόδι. Μάλιστα. Όλοι. Και την άλλη μέρα η συζήτηση που γινόταν στη γειτονιά και στους φίλους μεταξύ τους ήταν τι ωραία ήταν ψες που πέρασαν οι καντάδοροι. Γιώργο και Μαρτίνο, δεν είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι παρά τα βάσανα αυτών των ανθρώπων τότε, που δεν είχαν και πολλά. Έτσι. Και για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αυτό το πράγμα τους έδινε δύναμη και παρόλα αυτά δεν τα βάζαν κάτω. Και χαμογελούσαν και τραγουδούσαν. Μπορεί να είναι και το πιο σημαντικό από όλα αυτό που είπες τώρα. Λουκά. Ναι. Μαρτίνο. Διαφορετικός τρόπος διασκέδασης νομίζω. Ναι. Τότε. Ίσως και διαφορετικός τρόπος φιλοσοφίας της ζωής. Προσέγγισης. Και αυτό, δηλαδή, όπως είπες, ο κόσμος χαμογελούσε πιο εύκολα τώρα. Ναι. 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 Με πιο απλά πράγματα. Και βέβαια, ως σημείο αναφοράς πια το Πέραμα, Γιώργο, όπου γίνονται αρκετά δρόμενα κάθε εβδομάδα και με εγχώριο αλλά και εξ Ελλάδος υλικό από εξαίρετους μουσικούς. Η τελευταία εμφάνιση ήταν πριν από λίγες μέρες με τους τέσσερις εξαιρετικούς μουσικούς. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Γιάννης Μιλιώκας και Νίκος Γιώγαλας, τους οποίους είχαμε και στην εκπομπή. Και επόμενοι με τον Μουζουράκη. Μάλιστα, τον κύριο Μουζουράκη και... Και κάθε Σάββατο εμείς. Και κάθε Σάββατο εσείς. Μια ωραία μπάντα καινούργια που δημιουργήσαμε. Και μια ωραία παρέα. Ναι. Ναι, όπου δημιουργείται καλό κέφι. Νομίζω ότι διασκεδάζετε πρώτα εσείς. Και εγώ. Έτσι, έτσι δεν είναι. Έτσι ξεκίνησε και έτσι θέλω να το κρατήσουμε. Έτσι είναι. Όσο τα αντέχουμε. Θα τα αντέχουμε όσο τη βρίσκομαι κι εμείς που λέμε. Ναι, διότι όσες φορές, για να θυμάμαι, να ήρθα στο Πέραμα, είναι ακριβώς το ίδιο κέφι. Διαχρονικά, μέσα στις δεκαετίες. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να πω ότι ναι. Το πρόγραμμα στο Ριάλτο, αύριο, ναι, στις 8.30, θα παρουσιάσει ένας εξαίρετος μας φίλος και μεγάλος, μάλλον δούλεψε στο Ρίκη, δεν ήταν συνεργάτης, ο φίλος μου Άγγελος ο Κοτσόνης. Βέβαια, ο κύριος Κοτσόνης. Που κοσμεί ουσιαστικά την εκδήλωση μας. Μα αυτή. Μια χαρακτηριστική φωνή. Αλλά και εξαιρετική πορεία και προσφορά στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Μεγάλη κουβέντα ο Άγγελος. Και ήταν πάντοτε μαζί μας όλα τα χρόνια. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό. Πάντοτε. Δεν έτυχε στις λίγες φορές που ίσως να μιλήσαμε για διάφορα άλλα πράγματα του Ρίκ να το έχουμε αναφέρει. Να δεις πόσες εκδηλώσεις ο Άγγελος ήταν παρουσιαστής μας. Μάλιστα. Είναι για να το, για να το καυχόμαστε. Και ο ίδιος που κάθεται και λέει: εγώ μαζί σας έκανα αυτά τα πράγματα και οι αναμνήσεις που έχω είναι μεγάλες. Άρα λοιπόν όλες. Είναι πρώτα η φιλία. Σίγουρα. Και μετά το επαγγελματικό επίπεδο. Σίγουρα. Και είναι και αυτό ίσως που κρατάει ως χαρακτηριστικό στους Γιωργαλέτους μέχρι σήμερα, Περικλή. Ναι. Εδώ είμαστε όλοι μια οικογένεια που ξεκινήσαμε από το 65 και πάμε μέχρι σήμερα όλοι φίλοι και αγαπημένοι. Ναι. Χάσαμε πολλούς φίλους μας που πέθαναν. Που φεύγουν σιγά σιγά. Μεγάλες φωνές, όμως. Μάλιστα. Πάντα τους θυμόμαστε. Όπως ο Μιχάλης Αλεξάνδρου, ο Ακαζού, ναι, που ο Πλέσσας το χαρακτήρισε ότι ήταν η φωνή που δεν υπολόγιζε να βρει στην Κύπρο. Μάλιστα. Μιχάλης Ακαζού Αλεξάνδρου. Θα ολοκληρώσουμε όπως αρχίσαμε με τον παππού, πατέρα και ιδρυτή των Γιωργαλέτων, τον αείμνηστο Γιώργο Γιωργαλέτο. Και να επανέλθουμε για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη στο κοντρόλ.
Έχεις κάτι μαγικό που με τρελαίνει, μα δεν βρίσκω λόγια για να σου το πω. Είσαι βαθιά μες στην καρδιά μου ριζωμένη. Λέμε σώσ' μου, σ' αγαπώ. Συμφωνήσαν οι θεοί του κόσμου όλοι να σε πλάσουνε στις Κύπρου το νησί. Κι ωραία από άλλη κατεπόλη το καμάρι του νησιού μα να σε ζει. Λέμε σώσ' μου, λέμε σώσ' μου. Είσαι εσύ μοναδική μ' αγάπη φως μου. Λέμε σώσ' μου, λέμε σώσ' μου. Λέμε σώσ' μου. Μαζί μόνοι δεν σ' αλλάζω του κόσμου. Σαν τη νύχτα σιγωριέμει το φεγγάρι. Κι άλλη μόνοι δεν σε με έχει τέτοια χάρη. Λέμε σώσ' μου. Και όλα αυτά αύριο στο όμορφο θέατρο Ριάλτο στις 8.30 σε αυτή την εκδήλωση Καντατόρ Γεωργαλέτου 80 χρόνια. Ένα καταληκτικό σχόλιο και από τους τέσσερις, παρακαλώ. Γιώργη, να αρχίσω από σένα. Τι να σου πω, Λουκά, ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Είναι 80 χρόνια, είναι εντάξει, μια ιστορία ολόκληρη την οποία εμείς την ξέρουμε και από μέσα και από έξω. Σωστά. Όλα έχουν μια αρχή και έναν τέλος. Δεν ξέρουμε ποιο θέλετε στο τέλος αυτής της ιστορίας. Τα επόμενα 80 χρόνια. Αυτό έμεινε να δούμε. Να ευχηθούμε. Έτσι δεν είναι. Μαρτίνο. Εγώ να πω ότι νιώθω τυχερός που βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι. Τώρα που θα βγει, λες και εσύ τα επόμενα 80 χρόνια. Και βέβαια. Το ξέρουμε. Θα δείξει η πορεία. Άλλωστε, όταν άρχισε, κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτή η πορεία θα συμπληρώνει 8 δεκαετίες. Γιατί όχι άλλες τόσες. Να ευχαριστήσουμε παρακαλώ τον παππού, ναι, τον πατέρα και το θείο. Έτσι είναι. Για αυτή την προσπάθεια και όλους όσοι ήταν δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια. Περίκλη. Εμείς δουλέψαμε πολλά, τραγουδήσαμε, γυρίσαμε τον κόσμο όλο με τον ΚΟΤ, παίξαμε σε εκθέσεις, σε τουριστικές, τα πάντα και αφιδοκερδός. Παίξαμε γιατί μας άρεσε να διαφημίσουμε την Κύπρο. Τον τόπο μας. Για την καρδιά μας και την ψυχή μας και την αγάπη μας. Λόλο. Ελπίζω ότι και τα παιδιά μου θα συνεχίσουν αυτή την πορεία που χαράξαμε και κρατήσαμε με τόση αγάπη και το πήραμε από τον πατέρα μας με μόνο κάποιες καντάδες. Εμείς το ανεβάσαμε πολύ πιο ψηλά. Κάναμε μεγάλες ορχήστρες, παρουσιάσαμε αρχόντο ρεμπέτικα, παρουσιάσαμε κυπριακά τραγούδια. Το εξελίξατε. Το εξελίξαμε. Και αυτή του κρασιού. Και το λέγε και ο πατέρας μου ότι λέει, εγώ έχω κάνει τόσο, λέει, εσείς κάνατε τόσο μεγάλο πράγμα. Άρα. Το ανοίξατε, το διευρύνετε και χαιρόταν μόνο που το έβλεπε ότι εμείς το προχωρούμε. Ο Θεός να σας δίνει πάντοτε δύναμη να δημιουργείτε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε, που αγαπάει η ψυχή σας, η καρδιά σας και να έχετε πάντοτε δίπλα στους ανθρώπους που σας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Τόσο υπουργός παιδείας. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Χαμπιαούρης, αλλά και πιστεύω και ο καινούριος υπουργός, που είναι φιλοπρόεδρος, αλλά και ο Δήμαρχος Λεμεσού, έχω δώσει μια υπόσχεση ότι η παράσταση αυτή. Η αυριανή. Εμείς θα θέλαμε να τη φέρουμε και στη Λευκοσία. Μάλιστα. Γιατί μας τη ζητούν από τη Λευκοσία. Ναι. Αλλά θα την πάρουμε στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Α, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό είναι τιμητικό. Εκεί θα. Και λέει και πολλά. Θα έρθουν οι Κύπροι. Και όχι μόνο.
οι άνθρωποι που αγαπούν την Κύπρο περισσότερο. Οι οποίοι μας αρκούν Κύπρο, οι οποίοι ζουν στην Αθήνα και τα αγαπούν ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και τους τέσσερις. Και εμείς, Λουκά. Κύριε Γιωργαλέτο, κύριε Γιωργαλέτο, κύριε Γιωργαλέτο και κύριε Γιωργαλέτο. Και να είστε πάντοτε καλά. Και χρόνια σας πολλά στα 80χρονα. Και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ2. Γεια χαρά.